Βρισκόμαστε στο Δημοτικό Άλσος της Αγίας Παρασκευής Κομωτινής μαζί με τον εκκλησιαστικό, ιστορικό και θεολόγο τον κύριο Ιωάννη Σιδηρά. Κύριε Σιδηρά, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και εμείς, να είστε καλά. Είστε κοντά μας προκειμένου να συζητήσουμε και να αναφερθούμε στη σπουδαία ιστορία του Δημοτικού Άλσους της Αγίας Παρασκευής της Κομωτινής. Μια ιστορία πολύ πλούσια και πολύ ενδιαφέρουσα μέσα από το πέρασμα των χρόνων. Με σκοπό να γνωρίσουμε όλοι σήμερα πώς δημιουργήθηκε αυτή η όμορφη πλευρά της Κομωτινής. Σε αυτό το χρονικό οδηπορικό θα εγκυκλοποιήσουμε βήμα-βήμα όλες τις γωνιές που έχουν τη δική του σημασία μέσα σε αυτό το πανέμορφο άλσος της Αγίας Παρασκευής Κομωτινής. Κύριε Σιδηρά, στην έκταση του σημερινού λεγόμενου Δημοτικού Άλσους της Κομωτινής, τι υπήρχε την περίοδο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας? Κυρία Τσακύρη, πρέπει να πούμε ότι όλη η Κομωτινή στην έκτασή της, σε κάθε σπιθαμή γης, είναι και μία τοπική ιστορία. Έχει τη δική της αξία και τη δική της ιδιαιτερότητα. Έτσι και το Δημοτικό Άλσος της Κομωτινής ή Άλσος της Αγίας Παρασκευής, κατά την περίοδο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ήταν μία έκταση η οποία βρίσκονταν ανατολικά βεβαίως του λεγόμενου Βυζαντινού Θεοδουσιανού Φρουρίου. Εδώ δεν υπήρχαν κατοικίες, διότι η Κομωτινή εκτείνονταν πέριξ του Βυζαντινού κάστρου και άρχισε ουσιαστικά να δημιουργείται στις αρχές του 13ου αιώνα. Εδώ όπου βρισκόμαστε τώρα, στην καρδιά ουσιαστικά του Δημοτικού Άλσους, περί τον 13ο ή αρχάς του 14ου αιώνα, δημιουργείται μία προσπάθεια να ανεγερθεί ένας Βυζαντινός Ναΐσκος. Αυτός ο Βυζαντινός Ναΐσκος ανεγείρεται στη σημερινή έκταση του Δημοτικού Άλσου, στην καρδιά του κατά κάποιο τρόπο, και ήταν αφιερωμένο στην Αγία Παρασκευή. Βρίσκεται όπως μιλούμε τώρα στο πίσω μέρος μας, μέσα σε μία πρασιά από άνθη, όπου εκεί εκτείνονταν ουσιαστικά αυτός ο μικρός Ναΐσκος, ο Βυζαντινός. Σώζονται αρχαιολογικά ευρήματα του τότε Βυζαντινού Ναού? Ναι, κοιτάξτε, πρέπει να πούμε ότι αυτός ο Ναΐσκος, ο οποίος είναι Βυζαντινός και αφιερωμένος πιθανότατα στην Αγία Παρασκευή, όταν υπήρξε η κατάκτηση της περιοχής από τους Οθωμανούς, αχρηστεύθηκε, έπεσε σε αχρησία. Και ουσιαστικά, κατά μία άποψη θεωρείται ότι αυτός ο ναός μετεβλήθησε τέμενος, αν και δεν είναι αντικειμενικά επιβεβαιωμένο. Κατά μία άλλη άποψη θεωρείται ότι αυτός ο ναός μέσα από το πέρασμα του χρόνου έπεσε, κατέρευσε ή τον κατέστρεψαν οι Οθωμανοί, και μετά από πολλές δεκαετίες και αιώνες οι επιχωματώσεις οι οποίες υπήρξαν τον αφάνισαν. Το 1923, όταν αρχίζει η προσπάθεια να διαμορφωθεί το πάρκο, σταδιακά βέβαια, γιατί τότε δεν ολοκληρώθηκε η κατασκευή, μέσα από την σκαπάνη που έγινε βρέθηκε ένας καλυμάρμαρος σταυρός αρκετά μεγάλων διαστάσεων, μπορώ να πω, όπως επίσης και κάποια σπαράγματα ουσιαστικά, υπολείμματα από κίονες οι οποίοι υπήρχαν στον ναό. Σήμερα, όπως μιλούμε, μετά από τόσους αιώνες, τα μόνα δύο ευρήματα τα οποία μας θυμίζουν εκείνον τον ναό, το Βυζαντινό ναό, είναι ο σταυρός, ο καλυμάρμαρος, ο οποίος είναι πακτωμένος στη γη και είναι κοντά σε ένα παρτέρι ουσιαστικά δίπλα στον σημερινό ναό της Αγίας Παρασκευής, και πιο μέσα προς τα έσω του πάρκου,
σε μία πρασιά από άνθη, κάτω είναι τοποθετημένη, κατά κάποιο τρόπο την έχουν εναποθέσει, μία κολόνα, ένα σκίωνας, όπου επάνω έχει έναν ανάγλυφο σταυρό. Σώζεται βέβαια και ένα κιονόκρανο, το οποίο είναι τμήμα αυτής της κιονοστοιχίας και είναι τα μόνα ουσιαστικά υπολείμματα από εκείνη την παλαιά βυζαντινή φάση με την παρουσία του ναού που σφράγισε το συγκεκριμένο τόπο του Δημοτικού Άλσους. Κύριε Σιδηρά, όπως προείπατε, η κατάκτηση της Κομωτινής από τους Οθωμανούς και στις τοπογραφικές αλλά και άλλες αλλαγές επέφερε στην γενικότερη έκθεση του σημερινού Άλσου της Αγίας Παρασκευής. Κυρία Τσακίρη, πρέπει να πούμε ότι με την κατάκτηση της Κομωτινής από τους Οθωμανούς υπήρξαν μεγάλες αλλαγές. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι ο Βυζαντινός εκείνος ναός, ή μια άποψη σας είπα, τον θέλει να γίνεται τζαμί, αν και δεν μαρτυρείται αυτό, καταστράφηκε με το πέρασμα του χρόνου ή τον κατέστρεψαν εν πάση περιπτώσει. Σε αυτήν την έκταση που ήταν ο Βυζαντινός εκείνος ναός και υπήρχαν, όπως αναφέρονται σε διάφορες πηγές, και κάποια προσκτίσματα, κάποια παραρτήματα πέριξ του ναού, σε αυτή την περιοχή που είναι το Δημοτικό Άλσος πρέπει να πούμε ότι διαμορφώθηκαν τα μεγάλα κημητήρια της Κομωτινής. Ξέρετε ότι η Κομωτινή, η τότε Γιουμουλτζίνα, μετά την Οθωμανική κατάστασή της, στα περισσότερα σημεία της είχε κημητήρια, μουσουλμανικά κημητήρια. Το μεγαλύτερο κημητήριο σε έκταση ήταν αυτό το οποίο εκτείνονταν στο σημερινό Άλσος. Κατελάμβανε όλη την έκταση του σημερινού Δημοτικού Άλσους, την έκταση πάνω στην οποία είναι χτισμένο το σημερινό Δημαρχιακό Μέγαρο, το τρίγωνο της πλατείας Βυζίνου, μπροστά δηλαδή από το Δημαρχιακό Μέγαρο και μέχρι και την έναρξη του πάρκου, επίσης όλο το σημερινό Ηρώ, τμήμα της σημερινής Τράπεζας της Ελλάδος και βεβαίως μέχρι και του σημείου που βρίσκεται το κτίριο της παλιάς Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ροδόπης και ένα κομμάτι μέχρι και το σημερινό ΚΕΠ στην πλατεία. Όλη αυτή η τεράστια έκταση ήταν κημητήρια. Και να φανταστείτε, έγιναν μουσουλμανικά κημητήρια με το πέρασμα των αιώνων και όχι από την αρχή της κατάκτησης της Κομωτινής. Και επιπλέον, το μόνο κομμάτι που ενυπήρχε μέσα σε αυτό το χώρο, έστω και κατεστραμμένο, ήταν αυτό που ονομάζουμε Βυζαντινός Ναός της Αγίας Παρασκευής. Έγιναν λοιπόν τα κημητήρια αυτά και παράλληλα υπήρχαν και άλλα κημητήρια, να το αναφέρουμε χάρη της ιστορίας. Κημητήρια υπήρχαν μουσουλμανικά στην έκταση όπου βρίσκεται το σημερινό Τζελάρ Μπαγιάρ, το εκπαιδευτικό μουσουλμανικό ίδρυμα. Υπήρχαν κημητήρια εκεί. Με την απομάκρυνση των οστών έγινε το Τζελάρ Μπαγιάρ. Κημητήρια υπήρχαν επίσης στην έκταση που σήμερα βρίσκεται το πρώτο γυμνάσιο Κομωτινής και το πρώτο λύκειο, παλαιό λύκειο Αρένων, όπως είναι γνωστό στους Κομωτινέους. Όλη αυτή η έκταση ήταν κημητήρια και πίσω μεριά, εκεί που είναι η σημερινή παρουσία των σχολών των παρευξηνίων ιστορίας εθνολογίας, κημητήρια επίσης υπήρχαν και σε όλη την έκταση, μουσουλμανικά εννοώ κημητήρια, σε όλη την έκταση του λεγόμενου μικρού πάρκου της περιφέρειας, όπου το πρώτο ηρώο. Κύριε Σιδηρά, μιλάμε για μια μεγάλη έκταση μουσουλμανικών κημητήριων και μάλιστα μιλάμε και για το κέντρο της σημερινής Κομωτινής. Βεβαίως. Να πούμε όμως ότι το μεγαλύτερο κημητήριο από όλα αυτά, όπου θάβονταν οι περισσότεροι Οθωμανοί μουσουλμάνοι κάτοικοι, ήταν το κημητήριο που διαμορφώθηκε στην έκταση του σημερινού Άλσους μαζί με την έκταση του σημερινού Ηρώου, του Δημαρχιακού Μεγάρου, της πλατείας Βυζίνου, της Τράπεζας της Ελλάδος και το κτηρίου όπου στην έκτασή του παλαιότερα ήταν κημητήριο των αγροτικών συνεταιρισμών. Να δούμε όμως τώρα πώς εξελίχθηκε αυτή η κατάσταση και πώς σταδιακά έγινε η κατασκευή του πάρκου της Αγίας Παρασκευής Κομωτινή, αλλά και σημαντικό είναι να ακούσουμε ποιοι πρωτοστάτησαν στη διαμόρφωση. Να πούμε πριν από την κατασκευή
του πάρκου ότι σε αυτό το κινητήριο το μουσουλμανικό υπήρχαν τεράστιοι μανδρότυχοι, δηλαδή ήταν περιφραγμένο. Το λεγόμενο χαρέμι είναι ένας τρόπος κτισίματος, τα είχαμε πει και όταν πήγαμε στη Βουλγαρία που σώζεται το χαρέμι, πετρόκτιστη με μεγάλο εύρος και αρκετού ύψους τείχη. Έτσι ήταν με τη μορφή χαρέμι, δηλαδή μεγάλοι μανδρότυχοι που περιέκλειαν αυτό το συγκεκριμένο μουσουλμανικό κημητήριο. Πώς ξεκίνησε το πάρκο? Και από ποιους? Και από ποιους? Κυρία Τσακίρη, πρέπει να πούμε ότι όταν απελευθερώθηκε η Κομωτινή το 1920 και ενσωματώθηκε στον εθνικό κορμό της μητέρας Ελλάδας, εγκαταστάθηκε ο πρώτος δήμαρχος εδώ, ο οποίος δεν ήταν αιρετός, ήταν ο υπηρώτης ο Απόστολος Σούζος, και έγιναν οι πρώτες προσπάθειες το 1923 από τον τότε Γενικό Διοικητή Θράκης, τον γνωστό Δάσιο, που ήταν μορφωμένος άνθρωπος και όπως αναφέραμε και σε προηγούμενη εκπομπή μας, ήταν αυτός ο οποίος δυστυχώς κατέστρεψε το Βυζαντινό Φρούριο με τα ανοίγματα τα οποία έκαμε. Ο Δάσιος λοιπόν, ως εκπρόσωπος της ελληνικής πολιτείας, ανέλαβε μια πρωτοβουλία για την απαλωτρίωση της έκτασης που κατελάμβαναν τότε τα μουσουλμανικά κημητήρια. Αυτό ξεκίνησε το 1923, το Δεκέμβριο υπέγραψε τη σχετική απόφαση και αποζημιώθηκαν οι Έλληνες μουσουλμάνοι έναντι του μεγάλου ποσού, το οποίο ήταν τεράστιο για την εποχή, των 3.000 χρυσών Ναπολενίων. Πρέπει να πούμε ότι ο Δάσκος, ο οποίος ως Γενικός Διοικητής έκανε την απαλωτρίωση, στη συνέχεια θα σας πω και μια άλλη πηγή, παραχώρησε το δικαίωμα στο δασαρχείο της Κομωτινής προκειμένου να αξιοποιηθεί αυτό το συγκεκριμένο σημείο της πόλης, η καρδιά της πόλης, και να γίνει το άλσος της Κομωτινής. Τότε πρέπει να πούμε ότι πρωτοστάτησε ο δασάρχης, ο διευθυντής της υπηρεσίας δασών, ο οποίος είναι γνωστός στους παλαιούς Κομωτινέους, είναι ο Βασίλειος Δρούβας, και υπήρχαν και δασονόμοι όπως ήταν ο Αντωνιάδης, που το 1919 ίδρυσε τον προσκοπισμό, είναι ο πατέρας του μετέπειτα βουλευτού της Ενώσεως Κέντρου, Τάκη Αντωνιάδη. Λοιπόν, ο Αντωνιάδης, ο Λαναράς, ο Τριανταφυλιάς, ο Γιαννόπουλος, ο Καρατάγκας και τόσοι άλλοι, οι οποίοι ευπρέπησαν κατά κάποιο τρόπο το πάρκο με τα φυτά και τα δέντρα. Πρέπει να πούμε, και αυτό δεν το μνημονεύουν πολλοί, ότι πέραν αυτών των προσώπων που σας μνημόνευσα, υπήρχε και ένα άλλο πρόσωπο που είναι γνωστό στους Κομωτινέους. Είναι ο Τάσος Στεφάνου, ο οποίος διετέλεσε εδώ δασάρχης. Έγραψε ένα βιβλίο το οποίο δημοσιεύτηκε το 1983, όπου κάνει συγκεκριμένη αναφορά για το δημοτικό άλσος της Κομωτινής. Ο κύριος Στεφάνου ήταν αυτός ο οποίος ήρθε το 1925 στην Κομωτινή και έφερε μαζί του και μοσχεύματα, όπως γράφει, από την Καναδική Λεύκη. Τότε πήρε την άδεια του πρώτου αιρετού δημάρχου Κομωτινής, του υπηρώτη του Νικόλαου Ζωήδη, να σπείρει σε ένα μικρό κομμάτι μέσα στο ακόμη υπάρχον μουσουλμανικό κημητήριο αυτά τα μοσχεύματα λεύκας. Αργότερα βέβαια τα καλλιέργησε στο μεγαλύτερο δημοτικό φυτώριο. Εδώ ήταν το πρώτο μικρό δημοτικό φυτώριο που έκανε ο Στεφάνου για να σπείρει τις λεύκες. Αργότερα καλλιέργησε τη λεύκα στην παλιά οδό Κομωτινής Ξάνθης και στο παλάδιο όπου κατάγονταν η σύζυγός του. Ο ίδιος μαρτυρεί, και λυπούμαι διότι πολλοί οι οποίοι θα έλεγα και λίγο αυθαίρετα μιλούν για το πάρκο, ενώ ο ίδιος γράφει ότι πρωτοστάτησε στη δημιουργία του πάρκου, αυτοί οι οποίοι ασχολούνται, λέω λίγο αυθαίρετα,
δεν τον μνημονεύουν και είναι λάθος. Ο Τάσος Στεφάνου έδωσε την ψυχή του για να δημιουργηθεί αυτό το πάρκο της Κομοτηνής. Που δεν ήταν και εύκολη υπόθεση. Δεν ήταν εύκολη υπόθεση και θα τα πούμε. Ο ίδιος λέει το 1925 ήρθε από κάτω από την Πελοπόννησο. Έσπηρε λοιπόν αυτές τις λεύκες σε ένα μικρό κομμάτι για να τις καλλιεργήσει σε ένα υποτυπώδες δημοτικό φυτώριο, ενώ υπήρχε ακόμη το κημητήριο, τον Απρίλιο την άνοιξη του 1926. Και ο ίδιος έκανε ως υπεύθυνος εδώ της περιοχής του Δασαρχείου της Υπηρεσίας έγγραφο στο Υπουργείο Γεωργίας να εγκριθεί η απομάκρυνση των οστών και των επιτίνδιων πλακών από την περιοχή εδώ του Άλσους, που τότε ήταν κημητήριο, να φύγουν τα οστά τα μουσουλμανικά και οι τάφοι και να γίνει το δημοτικό Άλσους. Αντέδρασε κάπως το Υπουργείο Γεωργίας, γιατί ανησυχούμε μήπως προκληθεί κάποια αντίδραση από την πλευρά της μειονότητας. Ο ίδιος όμως, με δυναμισμό, παρά το γεγονός ότι κλήθηκε και σε απολογία από το Υπουργείο Γεωργίας, ο Τάσος ο Στεφάνου λοιπόν γκρεμίζει τους μανδρότυχους, απομακρύνει τις επιτύμβιες πλάκες και τα οστά μέσα από τους τάφους με σεβασμό και τα εναποθέτει σε οστεοφυλάκιο ευρισκόμενο εκτός Κομοτηνής, εκτός του κέντρου της Κομοτηνής. Και αρχίζει, κυρία Τσακίρη, όλη αυτή η κατασκευή των παρτεριών προκειμένου να γίνει η δεντροφύτευση, τα άνθη, τα ποώδη φυτά, τα δέντρα, τα αναρριχόμενα φυτά, όλα αυτά τα οποία ομόρφυναν το πάρκο. Άρα δεν είναι μόνο ο τότε δασάρχης ο Δρούβας ή οι δασονόμοι ο Αντωνιάδης, ο Λαναράς, ο Γιαννόπουλος, ο Τριανταφυλιάς, ο Καρατάγκας και ο Τάσος Στεφάνου που τα κατέγραψε, έπαιξε καθοριστικό ρόλο και γι' αυτό οι Κομοτηναίοι μέχρι και τη δεκαετία του 60, ξέρετε πως ονόμαζαν το πάρκο, το πάρκο του Στεφάνου, γιατί γνώριζαν ότι ο Τάσος Στεφάνου ήταν αυτός ο οποίος ήρθε σε κίνδυνο ο ίδιος να χάσει και τη θέση του, γιατί το Υπουργείο Γεωργίας τον απείλησε, ενώ τον κάλεσε 7 φορές σε απολογία γιατί έκανε το πάρκο, κινδύνευσε να χάσει και την δημοσιοϋπαλληλική του θέση. Αλλά έθεσε στόχο, γιατί ήταν φυσιολάτρης και το έκανε το πάρκο, και πρέπει να πω ότι την καναδική λεύκη αυτός την έφερε εδώ και η καλλιέργειά της έγινε γνωστή, γιατί την καλλιέργησε εδώ στο μικρό δημοτικό φυτώριο που ακόμη ήταν η μουσουλμανική τάφη, στο μεγαλύτερο δημοτικό φυτώριο όπως ο ίδιος γράφει στην παλιά οδό Ξάνθης Κομοτηνής, και στο Παλάδιο, γιατί ήταν γαμπρός το Παλάδιο αφού η γυναίκα του καταγόταν από εκεί. Αυτά τα πρόσωπα συνέβαλαν μαζί με τον Νικόλαο Ζωίδη, τον δήμαρχο, τον υπηρώτη, τον πρώτο ερετό δήμαρχο Κομοτηνής, για να γίνει το πάρκο. Μιας και μιλάμε για πολιτικούς, θέλω να αναφέρω ότι την ιδέα για το πάρκο, όταν ο Γενικός Διοικητής ο Δάσιος υπέγραψε τη σχετική εντολή της απαλωτριώσεως και αποζημίωσε τους μουσουλμάνους, την ιδέα αυτή την είχε και ο πρώτος δήμαρχος που δεν ήταν ερετός από το 1920 μέχρι το 1924, ο Απόστολος Σούζος. Πέθανε ο Σούζος το 1924, τον διαδέχεται ο Ζωίδης, ο Νικόλαος Ζωίδης, και από το 1925 μέχρι το 1928 που εκοιμήθη ο Νικόλαος Ζωίδης έγιναν οι ουσιαστικότερες εργασίες για να διαμορφωθεί το πάρκο, αλλά ολοκληρώθηκε επί της εποχής του διαδόχου του Νικόλαου Ζωίδη, του δημάρχου Κομνηνού. Ο Σοφοκλής Κομνηνός, ο οποίος διαδέχτηκε το Ζωίδη, ήταν αυτός ο οποίος συνετέλεσε τα μέγιστα για την πλήρη ολοκλήρωση του πάρκου και για τον ευπρεπισμό του. Και μάλιστα πρέπει να πούμε ότι ο συγκεκριμένος δήμαρχος είχε τη χαρά να δει επί της δημαρχίας του μέχρι και το 1934 που διήρκησε, να δει την ανέγερση και του σημερινού παρεκκλησίου. Μέσα στη δημαρχιακή του θητεία συνέβη αυτό. Να μας πείτε τώρα πότε ξεκίνησε η ανέγερση του σημερινού παρεκκλησίου της Αγίας Παρασκευής και ποια είναι τα ιερά κοιμήλια που βρίσκονται σε αυτό. Μεγάλη προϊστορία. Πρέπει να πούμε καταρχήν το 1923, όταν ο Δάσιος, ο τότε δασάρχης, διευθυντής δασών ουσιαστικά, υπέγραψε την απαλωτρίωση
προχώρησε και την απαλωτρίωση του τότε μουσουλμανικού κημητηρίου και έδωσε την αποζημίωση στους φίλους μας, στους συμπατριώτες μας εδώ, τους Έλληνες μουσουλμάνους, έδωσε την εντολή σε συνεννόηση με τον μέραρχο Κούρτη, ο στρατηγός Κούρτης ήταν τότε μέραρχος, να έρθει ένας λόχος σκαπανέων του μηχανικού με επικεφαλής τον κομωτινέο συμπατριώτη μας, τον λοχαγό, τον Γκαραμανλάκη τον Δημήτριο, για να κάνει την απομάκρυνση των επιτύμβιων στυλών, των οστών, να αξιοποιήσει εδώ την περιοχή, την έκταση, να την ισοπεδώσει ομοιόμορφα για να γίνει το πάρκο. Επίπεδο όπως το ξέρουμε τώρα. Αυτά το 1923 ξεκινούν. Κατά τον Τάσο Στεφάνου ξεκινούν μεταξύ των ετών 1926-27 μέχρι και το 1930. Υπάρχει μια διχογνωμία. Ο Τάσος ο Στεφάνου προσδιορίζει την έναρξη αυτών των εργασιών από τη στιγμή που ο ίδιος εμφανίστηκε εδώ, ενώ υπάρχουν μαρτυρίες ότι έγινε 3 χρόνια πιο πριν αυτή η προσπάθεια, το 1923, ενώ ο ίδιος λέει το 1926-27. Πρέπει να πούμε ότι στο σημερινό Δημοτικό Άλσος υπήρχε αγίασμα δίπλα στον παλαιό Βυζαντινό ναό της Αγίας Παρασκευής. Αυτό το αγίασμα ήταν ιαματικό και θαυματουργικό και από αυτό έπιναν νερό και οι χριστιανοί και οι μουσουλμάνοι και το σέβονταν ιδιαίτερα. Μάλιστα πρέπει να πούμε ότι το καθάριζαν το σημείο με προσωπική τους εργασία από όπου ανέβλιζε το είδωρ. Στο σημείο που υπήρχε ο Βυζαντινός ναός πρέπει να πούμε και οριοθετούνταν ο χώρος αυτός από τους διαδρόμους του παλιού πάρκου πριν γίνει αναγέννηση πριν λίγα χρόνια επί Δημαρχίας Κοτζάκη, οριοθετούνταν από τους διαδρόμους που χώριζαν τα παρτέρια των Ανθέων και στην έκταση που το παλιό πάρκο είχε τα συντριβάνια και τις λιμνούλες, σε αυτόν εκεί το χώρο κυρίως δεν έθαβαν νεκρούς οι μουσουλμάνοι. Σεβόμενοι ότι εκεί ήταν Βυζαντινός ναός της Αγίας Παρασκευής, σε όλη την άλλη έκταση έθαβαν τους νεκρούς τους, εκτός από εκείνο το σημείο. Και η παράδοση θέλει ότι όσοι μουσουλμάνοι θαύτηκαν εκεί βρέθηκαν κατά θαυμαστό τρόπο ξεθαμένοι έξω από το μνημείο που ήταν ο παλαιός Βυζαντινός ναός. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο βλέπουμε ότι οι μουσουλμάνοι και οι χριστιανοί σέβονταν το σημερινό, θα λέγαμε, χώρο της Αγίας Παρασκευής και για το αγίασμα που έπιναν νερό και γιατί δεν έθαβαν τους νεκρούς τους στην έκταση που κατελάμβανε ο παλαιός Βυζαντινός ναός της Αγίας Παρασκευής. Λοιπόν, το 1923 πρέπει να πούμε επίσης ότι υπήρχε ένας τύμβος εκεί όπου η κάμερα πήγε και πήρε τα πλάνα του Κίωνα που είναι τοποθετημένος κάτω μαζί με τον Κιονόκρανο, εκεί πρέπει να ήταν ο Βυζαντινός ναός της Αγίας Παρασκευής. Λοιπόν, υπήρχε ένας τύμβος εκεί, χωμάτινος. Πήγε λοιπόν ο Καραμαλάκης ο Δημήτρης, ο λοχαγός με το λόχο του μηχανικού κατ' εντολή του στρατηγού του μεράρχου του Κούρτη, με την άδεια του διοικητού του δάσιου, σκάβουν και τι βρίσκουν. Βρίσκουν την κόγχη του Ιερού Βήματος, δηλαδή τον ανατολικό τοίχο του Ιερού Βήματος της Εκκλησίας της Αγίας Παρασκευής, η οποία είχε μήκος 4 μέτρα και ύψος 2,5 με 3 μέτρα. Η κόγχη εγκόλπωνε, όπως ξέρετε, το Ιερό Βήμα και την Αγία Τράπεζα. Μόνο αυτό σωζόταν. Αυτά το 1923. Για ευπρεπισμό, μπροστά από την κόγχη τοποθέτησαν καλυμάρμαρο περιστήλιο με κιονοστοιχίες ιδιαίτερα επιμελημένες και λαξευμένες, και πάνω στο περιστήλιο τοποθέτησαν τον καλυμάρμαρον σταυρό που βρέθηκε και εκείνος μαζί με την κόγχη του Ιερού της Αγίας Παρασκευής. Επάνω στο περιστήλιο τοποθετήθηκε εκείνος ο σταυρός, ο οποίος τώρα, όπως πήρατε με τα πλάνα, φαίνεται ότι είναι τοποθετημένος δίπλα ακριβώς από την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής. Να πούμε ότι σε αυτόν το χώρο που βρέθηκε ο σταυρός και η κόγχη και αργότερα τοποθετήθηκε το 23 με 24 και το περιστήλιο,
όλοι οι χριστιανοί, οι πρόσφυγες πια, άναβαν κεριά και καντήλες. Μόνιμα, μέρα νύχτα, κυρία Τσακίρη. Είχε χαθεί το αγίασμα που οι μουσουλμάνοι και οι χριστιανοί έπιναν νερό και σέβονταν. Χάθηκε και το σημείο που ήξεραν ότι ήταν η παλιά Βυζαντινή εκκλησιά και δεν έθαβαν οι μουσουλμάνοι τους και κοιμημένους τους. Και όταν βρέθηκε η κόγχη με το σταυρό, έγινε και το περιστήλιο και οι χριστιανοί, και θέλω να το καταθέσω, και οι μουσουλμάνοι, και το μαρτυρεί αυτό ο ιστοριοδίφης, ο Κομωτινέος, ο Αθανάσιος Αθανασιάδης, και οι χριστιανοί, παρακαλώ, και οι μουσουλμάνοι άναβαν κεράκια κοντά στην κόγχη όπου βρέθηκε ο σταυρός, γιατί κατάλαβαν ότι εκεί ήταν ο παλιός Βυζαντινός ναός της Αγία Παρασκευής. Και μάλιστα μέρα και νύχτα έκαιγε καντήλα και τα κεριά ήταν αναμένα και δεν τολμούσαν, λέει, κανένας να πλησιάσει, δεν τολμούσαν ούτε χριστιανοί ούτε μουσουλμάνοι να πλησιάσουν, κανένας, για να σβήσει τα κεριά και την καντήλα, γιατί λέγεται ότι όταν κάποιος προσπάθησε να σβήσει την καντήλα, βρέθηκε νεκρός. Τότε βρέθηκε στο σημείο αυτό και μία μικρή φορητή εικόνα, μιας και ρωτήσατε και για τα κοιμήλια. Είναι η μικρή φορητή εικόνα της Αγίας Παρασκευής που βρίσκεται στον πρόναο, στον εσονάρτικα του σημερινού παρεκκλησίου της Αγίας Παρασκευής. Να πούμε βέβαια ότι τοπογραφικά η σημερινή Αγία Παρασκευή δεν είναι χτισμένη πάνω στον χώρο όπου εκτείνονταν ο παλαιός Βυζαντινός ναός, αλλά είναι νοτιότερα, στο άκρο του πάρκου. Και να πούμε επίσης ότι η εικόνα που βρέθηκε της Αγίας Παρασκευής και φυλάσσεται στον πρόναο είναι μικρή φορητή εικόνα και είναι όπως μπαίνουμε στον εσονάρτικα της Αγίας Παρασκευής αριστερά. Όχι οι εικόνες που είναι μέσα σε ξύλινο πλαίσιο, είναι μια εικόνα η οποία είναι ανιρτημένη ουσιαστικά επάνω στον τοίχο. Αυτή βρέθηκε η εικόνα όταν έγινε η ανασκαφή από τον στρατό και ανακαλύφθηκε η κόγχη και ο σταυρός του Βυζαντινού ναού. Πότε είναι αυτή η εικόνα? Δεν μπορεί να είναι Βυζαντινή εικόνα, είναι σίγουρα. Ούτε η τεχνοτροπία, ούτε το όλο αγιογραφικό, θα λέγαμε, πλαίσιο της εικόνας θυμίζει Βυζαντινή τεχνοτροπία. Είναι πολύ μεταγενέστερη. Προφανώς στις τελευταίες δεκαετίες της Οθωμανοκρατίας πήγαιναν οι χριστιανοί εκεί στο αγίασμα που σας είπα και την είχαν εναποθέσει. Ή βρέθηκε, γιατί αργότερα από το 1923 και μετά την είχαν τοποθετήσει σε εκείνο το σημείο. Και έτσι ονομάστηκε ο ναός ότι είναι της Αγίας Παρασκευής. Αυτό είναι το μοναδικό κοιμήλιο εικόνας μαζί με το σταυρό που υπάρχει. Τώρα με το διάβα του χρόνου γίνανε και κάποιες ανακαινήσεις. Ναι, αλλά πρέπει να πούμε ότι οι ανακαινήσεις αυτές έγιναν πολύ αργότερα, γιατί προηγήθηκε η ανέγερση του ναού, του καινούργιου ναού της Αγίας Παρασκευής. Ο καινούργιος ναός της Αγίας Παρασκευής, κυρία Τσακίρη, ξεκίνησε το 1933 όταν Μητροπολίτης εδώ ήταν ο Μαρονίας Άνθιμος Σαρίδης και εγγενιάστηκε το 1934. Τότε, σας είπα, ήταν δήμαρχος ο Σοφοκλής Κομνηνός και Μαρονίας ο Άνθιμος ο Σαρίδης, αυτός που έκτισε και τον περίφημο ναό της του Θεού Σοφίας Κομωτινής δίπλα στο στάδιο. Να πούμε εν παρενθέσει ότι εκεί ήταν χριστιανικό κημητήριο, εκεί όπου βρίσκεται τώρα ο ναός της του Θεού Σοφίας. Κλείνει αυτή η παρένθεση. Λοιπόν, το 33 βάζει το θεμέλιο λίθο ο Άνθιμος, ο Μαρονίας, ο μεγάλος αυτός δεσπότης, ο μορφωμένος, ο οραματιστής, και το 34 γίνονται τα εγγένεια, παρών και ο δήμαρχος Σοφοκλής Κομνηνός. Από το 23 που βρέθηκε η κόγχη, η εικόνα της Αγίας Παρασκευής, η μικρή φορητή και ο σταυρός, και μπήκε και το περιστήλιο, μέχρι το 33 δεν υπήρχε τίποτα, μόνο η κόγχη. Υπήρχε κάτι, δεν το ξέρουν οι Κομωτινέοι. Εκεί που σήμερα βρίσκεται ο ναός της Αγίας Παρασκευής, όταν το 22 ήρθε ο Μητροπολίτης Μαρονίας Άνθιμος, έκανε ένα μικρό παράπηγμα, ένα παράρτημα υποτυπώδες, όπου άναβαν κεριά οι χριστιανοί και εκεί τοποθέτησαν την εικόνα της Αγίας Παρασκευής
που βρίσκεται σήμερα στο υπάρχον παρεκκλήσιο. Αλλά αυτό δεν ικανοποιούσε τους Κομωτινέους μέσα σε κεντρικό δημοτικό άλσος να υπάρχει ένα παράπηγμα. Και έτσι το 33 και με έξοδα της Μητρόπολης και με έξοδα του Δημάρχου Κομωτινής του Κομνηνού χτίστηκε το παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής, όπου εκεί μέσα τοποθετήθηκε αυτή η εικόνα που βρέθηκε κατά την ανασκαφή από το στρατό της Κόγχης και όταν βρέθηκε και ο Σταυρός. Σε αυτό το παρεκκλήσιο τοποθετήθηκε μέσα και ένα ζευγάρι εικόνων. Οι εικόνες αυτές, κυρία Τσακίρη, είναι η εικόνα του Αγίου Παντελεήμονος και της Αγίας Παρασκευής που τις έφεραν από το Λουλέμπουργάς στην Αρκαδιούπολη της Ανατολικής Θράκης οι πρόσφυγες. Και όταν μπαίνουμε στον πρόναο της Αγίας Παρασκευής, τι βλέπουμε, τι αντικρίζουν οι Κομωτινέοι και οι προσκυνητές? Στον πρόναο αντικρίζουν στον τοίχο την μικρή φορητή εικόνα της Αγίας Παρασκευής που βρέθηκε ο Σκυμήλιος σε εκείνο το χώρο και επίσης μέσα σε ένα πλαίσιο ξύλινο σαν μικρό προσκυνητάρι την εικόνα του Αγίου Παντελεήμονος και της Αγίας Παρασκευής που από το Λουλέμπουργάζο, όπως σας είπα, από την Αρκαδιούπολη της Ανατολικής Θράκης έφεραν τις εικόνες και τις τοποθέτησαν οι πρόσφυγες μέσα σε αυτό το πλαίσιο, σε αυτό το μικρό τέμπλο. Αυτά τα μικρά προσκυνητάρια που φιλοξενούν τις δύο εικόνες του Αγίου Παντελεήμονο και της Αγίας Παρασκευής, αυτά τα προσκυνητάρια είναι κομμάτι του παλαιού τέμπλου που το κατασκεύασε ο κριτικός που ζούσε στην Κομωτινή, ο Μουζουκουπάκης. Όταν έγινε δηλαδή το ναίδριο της Αγίας Παρασκευής, το τέμπλο και όλες τις εικόνες τις πλήρωσε και τις προσέφερε ως δωρεά ο Μουζουκουπάκης. Όταν έγινε η αντικατάσταση από τον Παπασταύρο τον Σπορίκη, τον επί 5 χρόνια κληρικό μας, τον παλαιότερο κληρικό της Μητροπόλεως μας, όταν έγινε το καινούριο το τέμπλο πριν μια δεκαετία, εκείνο το κομμάτι που είχε τον Άγιο Παντελεήμονα και την Αγία Παρασκευή, ο Παπασταύρος το αφαίρεσε από το τέμπλο και το τοποθέτησε στον Εσονάρτικα, όπου βρίσκονται οι δύο αυτές εικόνες που είναι, θα μου επιτρέψετε να πω, προσφυγικές εικόνες, από την Αρκαδιούπολη της Ανατολικής Θράκης, όπως σας είπα, δίπλα στο μοναδικό κοιμήλιο που είναι η μικρή φορητή εικόνα της Αγίας Παρασκευής που βρέθηκε κοντά στην Παλαιάν Κόγχη, μεταφέρθηκε στο παράπηγμα το 23 και εκεί πάνω χτίστηκε ο σημερινός ναός. Να πούμε επίσης ότι αγιογραφήθηκε μόνο ο Τρούλος του παρεκκλησίου της Αγίας Παρασκευής, κάποιοι λένε από τον Μητροπολίτη Άνθιμο, κάποιοι άλλοι λένε από τον Μητροπολίτη Βασίλειο. Η άποψή μου είναι ότι πιθανότατα θα πρέπει να αγιογραφήθηκε από τον ίδιο τον Μητροπολίτη Άνθιμο, που είναι και ο κτήτορας αυτού του παρεκκλησίου με το 34-35 και είναι φθαρμένος ο Παντοκράτορας που καλύπτει την εσωτερική κόγχη του Τρούλου. Και να πούμε ότι οι παλιές εικόνες από το παλαιό τέμπλο που ήταν δωρεά του Μουζουκουπάκη μαζί με τις δύο έξω και την Αγία Παρασκευή φυλάσσονται και αυτές σε ένα σημείο μέσα του ναού. Με ρωτήσατε για τις ανακαινήσεις. Η ανακαίνιση έγινε από το 2000 μέχρι το 2002, κυρία Τσακίρη. Τότε δήμαρχος ο αείμνηστος Γεώργιος Παπαδριέλης, ο οποίος αγαπούσε ιδιαίτερα την Αγία Παρασκευή, αντιδήμαρχος και υπεύθυνος επί των οικονομικών ο κύριος Τάσος Βαβατσικλής, Αναστάσιος Βαβατσικλής, μετέπειτα δήμαρχος Κομωτινέων, και ο δήμαρχος ο Παπαδριέλης και ο αντιδήμαρχος ο Τάσος ο Βαβατσικλής συνηγόρησαν στο αίτημα του πατρός Σταύρου Σπορίκη να γίνει ανακαίνιση του παρεκκλησίου. Δημοτικό το άλσος σε έδαφος του Δήμου, ο Δήμος παραχώρησε την έκταση για να ενεγερθεί από τον Μαρονίας Άνθιμο το συγκεκριμένο παρεκκλήσιο. Έτσι λοιπόν, μέσα σε 2 χρόνια, με χρήματα του Δήμου αλλά και με χρήματα από τον Αηγιώργη και από την Αγία Παρασκευή ο Παπασταύρος, με τα σχέδια του Δήμου έκανε την επέκταση του παρεκκλησίου. Στην βόρεια και νότρια πλευρά επεκτάθηκε κάπως το παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής και ο πρόναος κατασκευάστηκε, που τον βλέπουμε τώρα, ήταν πολύ μικρό το παρεκκλήσιο, και έγινε η επέκταση στα πλάγια βόρεια και νότια και στην όψη, στην πρόσωψη, στον πρόναο που προσθέθηκε για να μεγαλώσει λίγο χώρος, και τότε έγιναν οι πολλές αγιογραφίες, το ξυλόγλυπτο τέμπλο που είναι πανέμορφο,
οι εικόνες οι αγιογραφημένες, οι βυζαντινοπρεπείς στο τέμπλο, ο δεσποτικός θρόνος από πρωτοβουλία και με ενέργειες του Παπασταύρου του Σπορίκη, ο οποίος έδωσε τη ζωή του επί 55 χρόνια για αυτό το ναό. Να πούμε ότι ας αναπαύσει ο Θεός τον δήμαρχό μας, τον αείμνηστο τον Γιώργιο τον Παπαδριέλη, και βέβαια τον αντιδήμαρχο και μετέπειτα δήμαρχο να του δίνει υγεία τον Τάσο τον Παπαζικλή, γιατί αγωνίστηκαν για αυτό το παρεκκλήσι και έχει τη σημερινή του όψη. Τώρα, μετά από όλα αυτά τα χρόνια που αναφερθήκατε, να μας πείτε αν υπήρξαν παράλληλα και αλλαγές στην ονομασία του πάρκου. Ναι, κυρία Τσακύρη, υπήρξαν αλλαγές στην ονομασία του πάρκου. Καλά κάνετε και το υπενθυμίστε. Πρώτα ονομάστηκε το πάρκο του Στεφάνου. Γιατί ο Τάσος Στεφάνου ήταν αυτός ο οποίος αγωνίστηκε να δημορφωθεί το πάρκο. Μετά πήρε το όνομα Δημοτικό Άλσος Κομωτινής και η τρίτη ονομασία είναι Δημοτικό Άλσος Αγίας Παρασκευής ή Άλσος ή Πάρκο της Αγίας Παρασκευής. Πριν λίγες δεκαετίες, κύριε Σιδηρά, η έκταση του ήταν μεγαλύτερη. Ναι, το πάρκο ήταν πολύ μεγαλύτερο. Καταλάμβανε τμήμα και του σημερινού Ηρώου και μέχρι απέναντι του δρόμου που διέρχεται μπροστά από το Ηρώο. Ήταν περιφραγμένο με ωραίο μανδρότυπο και πολύ καλέσθητα κάγκελα. Είχε δεξαμενή για να ποτίζονται τα λουλούδια, τα δέντρα, όλα αυτά τα άνθη, οι πρασιές, τα παρτέρια. Είχε μάλιστα και φύλακα, κυρία Τσακύρη, ο φύλακας ο οποίος το πρόσεχε, το καθάριζε για να μην γίνονται βανδαλισμοί. Και το βράδυ στις 9 η ώρα, όταν πλέον έπρεπε να κλείσει η πύλη του πάρκου, χτυπούσε το κουδουνάκι και απομακρύνονταν οι επισκέπτες και οι νεαροί ή οι νεαρές που βρίσκονταν μέσα. Και αυτό μου το έχουν πει οι παλιοί Κομωτινέοι που ενθυμούνται το παλιό πάρκο με τα κάγκελα και με τον φύλακα και το κουδουνάκι που έδινε το σήμα για να αποχωρήσουν το βράδυ πριν κλειδωθούν οι πόρτες οι επισκέπτες του Άλσους. Και κλείνοντας, να σας ρωτήσουμε γιατί η Αγία Παρασκευή θεωρείται ιατρός των οφθαλμών από τις διάφορες ασθένειες. Η Αγία Παρασκευή είναι γέννημα θρέμα του 2ου μετά Χριστόν αιώνος. Μαρτύρησε φρικτά κατά την περίοδο των διωγμών από τους ειδωλολάτρες Ρωμαίους. Είναι η Αγία Παρασκευή η Ρωμαία, γιατί έχουμε και την Αγία Παρασκευή την Επιβατινή, η οποία βρίσκεται εν λειψάνω εν σώματι στο Ιάσιο, και έχουμε γράψει σχετικά με το βίο της. Λοιπόν, η γνωστή μεγαλομάρτης Οσιοπαρθενομάρτης Παρασκευή, η οποία είναι γέννημα θρέμα της Ρώμης, κόρη της πολιτείας και του Αγάθωνος, μαρτύρησε φρικτά και μέσα στο συναξαριστή και στις αγιολογικές πηγές διαβάζουμε ότι όταν ο Αντωνίνος ο ειδωλολάτρης τοποθέτησε το σώμα της Αγίας μέσα σε βραστό λάδι προκειμένου να απαρνηθεί το Χριστό, να καμφθεί από τον πόνο του βασανιστηρίου, εκείνη βγήκε σοά και αλόβητη. Δεν κάηκε το σώμα της, παρότι εμβαπτίστηκε η Αγία μέσα σε καυτό έλαιο. Δεν πίστευε ότι μπορούσε να σωθεί άνθρωπος. Αυτό έλεγε ο Αντωνίνος ο ειδωλολάτρης. Πώς σώθηκε αυτή η νεαρή κοπελούδα. Και τότε πήρε λάδι και έβαλε στα μάτια του για να πιστέψει ότι καίει το λάδι. Γιατί δεν κάηκε η Αγία Παρασκευή. Και το λάδι κατέκαψε τα μάτια του. Κάηκαν τα μάτια του. Η βολβή, μέχρι και η βολβή των ματιών. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο η Αγία, για να δείξει την δύναμη της δικής της πίστεως στο Χριστό, θεράπευσε τα μάτια του. Και ξαναβρήκε το φως του ο Αντωνίνος ο ειδωλολάτρης, βαπτίστηκε χριστιανός, όλη η φρουρά και η συνοδεία του, όλοι αυτοί οι οποίοι ήταν βασανιστές, όλος ο λαός που είδε ότι ξαναβρήκε το φως του ο Αντωνίνος, και από τότε η Αγία θεωρείται θεραπευτής και ιατήρ των οφθαλμών και απεικονίζεται αγιογραφημένη κρατώντας στο χέρι της ένα πινάκιο με δύο μάτια. Κυρία Τσακύρη, να πούμε επίσης και να μνημονεύσουμε ότι τη λαμπρότητα, γιατί δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε πέραν από τον Μαρουνία Σάνθιμο, ναι, ότι τη λαμπρότητα του πανηγυριού, αυτού του πανηγυριού, την καθιέρωσε ο Μητροπολίτης Τιμόθεος Ματθεάκης. Δηλαδή, ενώ την έκτισε την Αγία Παρασκευή ο Μαρουνίας Άνθιμος και γιορτάζονταν κάθε φορά το μήνα Ιούλιο στην ημέρα της, κάποια μεγαλύτερη λαμπρότητα έδωσε ο Μητροπολίτης Μαρουνίας Βασίλειος
αλλά αυτή τη λαμπρότητα της Αγίας Παρασκευής ως πολιούχου, προστάτου, γιατί είναι η πολιούχος, η προστάτης και η πνευματική έφορος της Κομωτινής, αυτό το μεγάλο γεγονός το καθιέρωσε ο Μαρονίας Τιμόθεος Ματθαιάκης. Και να πούμε ότι αυτός ο δεσπότης επέβαλε κατά κάποιο τρόπο να γιορτάζεται με λαμπρότητα και ο Άγιος Παντελεήμων στην Αγία Παρασκευή, την επομένη της Αγίας Παρασκευής γιορτάζει ο Άγιος Παντελεήμων σαν ένα δίπτυχο εορτής. Γιατί? Γιατί υπάρχει η εικόνα, όπως σας είπα, του Αγίου Παντελεήμων ως έξω στον Άρτικα, που είναι προσφυγική εικόνα από το Λουλέμπουργα στην Αρκαδιούπολη της Ανατολικής Θράκης. Άρα τη μια μέρα έχουμε την εορτή της Αγίας Παρασκευής που είναι η πολιούχος, η πνευματική έφορος και η προστάτης των Κομωτινέων της Κομωτινής, του Δήμου Κομωτινής προστάτης, του εκάστοτε δημάρχου και των δημοτικών συμβούλων, γιατί είναι σε δημοτικό άλσος αυτό το παρεκκλήσιο και γι' αυτό οι ανακαινήσεις έγιναν και με συμβολή των τότε δημοτικών αρχόντων. Και επιπλέον την επόμενη μέρα γιορτάζει το Άγιος Παντελεήμωνας μόνο και μόνο γιατί αυτή η εικόνα, η προσφυγική από την Ανατολική Θράκη, βρίσκεται στον Πρόναο και οι πιστοί μας πηγαίνουν και την επόμενη μέρα και τιμούν τον μεγάλο ιατρό Παντελεήμωνα, που ήταν όνομα και πράγμα Παντελεήμων, και γι' αυτό βλέπουμε ότι αυτό το δίπτυχο γεμίζει με ομορφιά όλη την Κομωτινή. Όπως προαναφέραμε, όταν έγινε η ανασκαφή το 1923 και βρέθηκε η κόγχη του Βυζαντινού Ναού, είναι ακριβώς αυτό εδώ το σημείο που πατάμε εδώ, λίγο μακρύτερα πίσω μας είναι η Αγία Παρασκευή, εδώ ήταν η κόγχη του Ιερού Βήματος της Αγίας Παρασκευής του Παλαιού Βυζαντινού Ναού. Και εδώ τοποθετήθηκε περιστήλιο με καλυμάρμαρους κίονες, που πρέπει να αναφέρουμε, κυρία Τσακίρη, ότι εκείνο το περιστήλιο ουσιαστικά το κατέστρεψαν οι Βούλγαροι το 1942. Αυτό το περιστήλιο κατασκευάστηκε μεταξύ του 1923 και 1925. Δεν υπήρχε, τοποθετήθηκε δίπλα στην κόγχη του Ιερού Βήματος του Ανατολικού Τείχου του Πρώτου Ναού. Όταν ήρθαν οι Βούλγαροι στην κατοχή 41-44, στη δεύτερη βουλγαρική κατοχή, λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι κάποιους κίονες τους κατέστρεψαν, έβαλαν με όπλα πυροβολικού και έπεσαν, διαλύθηκαν οι κίονες, όλο το περιστήλιο. Πάνω στο περιστήλιο που βρισκόταν εδώ ακριβώς τοποθετήθηκε ο καλυμάρμαρος σταυρός που είχε βρεθεί και ήδη βρίσκεται τώρα δίπλα στο ναό της Αγίας Παρασκευής, τοποθετημένο στη γη. Έναν από τους κίονες οι Βούλγαροι τον έριξαν μέσα στον ποταμό Μπουκλουτζά και έτσι χάθηκαν. Έμεινε μόνο αυτός ο κίονας, η κάμερα εδώ μπορεί να το δείξει, επάνω που έχει την μορφή ανάγλυφη του σταυρού και παραδίπλα είναι το κιονόκρανο το οποίο βρισκόταν επάνω στον συγκεκριμένο κίονα. Όταν λοιπόν καταστράφηκε το περιστήλιο, οι αρχές τοποθέτησαν σε αυτό το σημείο αυτόν τον κίονα μαζί με το κιονόκρανο και τον σταυρό που βρίσκεται στην εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, για να θυμίζει εδώ, το σημείο αυτό ότι ήταν η παλαιά κόγχη του Βυζαντινού Ναού. Η κόγχη, δυστυχώς πρέπει να πούμε, που βρισκόταν εδώ, καταστράφηκε λίγο μετά τα εγγένεια του 1934, εννοώ τα εγγένεια του παρεκκλησίου που βλέπουμε σήμερα παρακάτω, η γνωστή Αγία Παρασκευή, όταν την έκτισε ο άνθιμος ο Μαρονίας το 1933, το 1934 έγιναν τα εγγένεια, και ενώ εδώ υπήρχε τότε πια το περιστήλιο, γιατί το 1942 το κατέστρεψαν οι Βούλγαροι, τοποθετήθηκε αυτή η κολόνα για να θυμίζει ότι εδώ ήταν ο Βυζαντινός Ναός και η αρχική κόγχη. Λάθος μεγάλο είναι ότι η κόγχη καταστράφηκε μετά τα εγγένεια του σημερινού παρεκκλησίου. Πρότασή μου είναι, κυρία Τσακίρη, εδώ να γίνει ανασκαφή
και να βρεθούν τα θεμέλια του ναού, γιατί σίγουρα βρίσκονται από κάτω. Μπορεί να καταστράφει και η κόγχη, αλλά τα θεμέλια του ναού σίγουρα θα βρίσκονται και πρέπει να αναδειχθεί αυτό το σημείο. Και καλό θα ήταν να μεταφερθεί και ο Κίωνας δίπλα στην Αγία Παρασκευή, τουλάχιστον να τοποθετηθεί όπως πρέπει, για να θυμούνται οι Κομωτινέοι ότι εδώ σώζονταν ο Βυζαντινός ναός. Το περιστήλιο που κατασκευάστηκε επί Δημαρχίας Σκοτσάκη και βρίσκεται ανατολικά του πάρκου είναι βέβαια σύγχρονο, αλλά είναι στο ίδιο σχέδιο κατά απομίμηση εκείνου του περιστήλιου που κατέστρεψαν το 1942 οι Βούλγαροι. Και όλα αυτά που σας λέω, τελειώνοντας, να πω ότι αποδεικνύονται με δύο ιστορικές φωτογραφίες. Μία φωτογραφία που μπροστά στο περιστήλιο φωτογραφίζονται Έλληνες φαντάροι το 1920 και μία δεύτερη του 1941 όπου φωτογραφίζονται Βούλγαροι στρατιώτες, αφού μετά από ένα χρόνο οι ίδιοι το κατέστρεψαν. Μάλιστα, κύριε Σιδηρά, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όλες αυτές τις σπουδαίες ιστορικές γνώσεις που μας προσφέρατε και αυτή τη φορά. Να είστε καλά, ευχαριστώ για την τιμή της πρόσκλησης σε αυτή την προσφορά που από κοινού και το κανάλι και εσείς κάνουμε για την ανάδειξη της τοπικής ιστορίας και του μεγάλου πλούτου του τόπου μας. Να είστε καλά, κύριε Σιδηρά. Να ευχαριστήσουμε βεβαίως και όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε και σε αυτή την εκπομπή, η οποία να σας πούμε ότι αποτελεί κρίκο σε μια σειρά καθιερωμένων πλέον μηνιαίων εκπομπών, οι οποίες αφορούν τον πολιτισμό της Κομωτινής αλλά και ολόκληρου του νομού Ροδόπης. Σας ευχαριστούμε πολύ.